μόνο και λυθμό με τον Τζίπουριτς, του Νίτσε συνεργαστήκαν, εάν θεωρεί ότι είναι ο βασικός λόγος που η Ξάνθη έμεινε μέχρι το τέλος μέσα στο παιχνίδι, γιατί κράτησε σε τρεις φάσεις τουλάχιστον τον ΠΑΟΚ, και αν είναι ένας θεματοφύλακας που το όνομά του είναι πάντα στο μυαλό του, ίσως για μελλοντικά. The future is today for us. Το μέλλον είναι σήμερα για μας. And the next day. Και οι επόμενες μέρες μας. I have a lot of nice people here as friends. Έχω πολύ καλούς ανθρώπους εδώ πέρα σαν φίλους. I enjoyed three fantastic years here. Πέρασα τρία φανταστικά χρόνια. As situations of life. Τόσο σαν δουλειά, σαν εργασία, όσο και σαν τις συνθήκες της ζωής. And a lot of people were happy to see me, as I was happy to see them. Και πολλοί άνθρωποι ήταν χαρούμενοι που με είδαν και εγώ επίσης. Zivkovic was maybe the best player in the pitch today. Ο Zivkovic ενδεχομένως να ήταν ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο σήμερα. And he saved three situations one against one, which yes, I could say that kept the game. Και έκανε κάποιες επεμβάσεις σε καταστάσεις ένας αντίον ενός, γεγονός που κράτησε το παιχνίδι σε ισορροπία. Really, I didn't. I don't know about this. I didn't know. I don't think about this. As I said before. For us and for me especially, from today, for the others from tomorrow, the most important game, the most important situation is the next day. Δεν το ήξερα, δεν το σκεφτόμουν κιόλας για να είμαι ειλικρινής. Για μένα ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι, για τους άλλους ενδεχομένως από αύριο. Η επόμενη μέρα είναι αυτή που μετράει για μας. Then, in this moment, the next game is on Wednesday against Astera Tripoli. Και έτσι το επόμενο μας παιχνίδι είναι την Τετάρτη απέναντι στον Αστέρα. I know very well that statistics are interesting for you. Okay, could show something, but at the end, the most important is to achieve the target that you have, and the target for us is. Ξέρω πολύ καλά ότι οι στατιστικές μπορούν να παίζουν κάποιον ρόλο για εσάς. Παρ' όλα αυτά, το πιο σημαντικό είναι να πετυχαίνεις τον στόχο σου και για μας ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Όχι, no, δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. No, it was a fantastic atmosphere. On the same time, I could say that it is a normal situation because all these people wait for such a long time. Υπήρξε μια φανταστική ατμόσφαιρα. Απ' την άλλη, μπορώ να πω ότι είναι φυσιολογικό γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που περιμένει πάρα πολύ καιρό για όλο αυτό. And it is normal them to want to be part of this title and especially to enjoy these games, these last games that could bring us the title. Και είναι φυσιολογικό να θέλουν να είναι κομμάτι όλο αυτό που συμβαίνει και να είναι κομμάτι των τελευταίων παιχνιδιών που μας φέρουν πιο κοντά στον τίτλο. As I said before, priority for me is the next game. Όπως είπα και πριν, προτεραιότητα για μένα είναι το επόμενο παιχνίδι. The next game is in the cup, and after we'll have time to think about the first game in the league. Το επόμενο παιχνίδι είναι απέναντι, είναι για το θεσμό του κυπέλλου. Μετά θα έχουμε χρόνο για να σκεφτούμε το παιχνίδι που ακολουθεί για το πρωτάθλημα. And really never crossed my mind this idea about finishing without any defeat. The only one thing that matters is are the 3 points from next game. Και ειλικρινά δεν έχει περάσει από το μυαλό μου να πάρουμε το πρωτάθλημα ήδη. Το μόνο που περνάει από το μυαλό μου είναι να παίρνουμε το μέγιστο που είναι 3 βαθμοί σε κάθε παιχνίδι. Ήταν μια έκπληξη ότι ξεκίνησε ο Σβιντερσκι. Ήταν θέμα τακτικής, είναι κάτι άλλο. It was a small surprise that Σβιντερσκι was on the start 11. Was a part of the tactics or something more? If you want, yes, also this. We have two young strikers, two young players that have given a lot in this period.
Siderski support a lot the team coming from the bench. He support the team in, during the cup games from the beginning. Today, because of Pelkas that had to play from the beginning after a long period of being injured, having out some players, I prefer to put Siderski to support more because Siderski from this point of view is a runner, working, pressing a little bit more. Ενδεχομένως να είναι ένα θέμα τακτικό. Ναι, έχουμε δύο νεαρούς επιθετικούς οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ο ένας ερχόμενος περισσότερο από τον πάγκο μας έχει υποστηρίξει, ο Σβιντέρσκι μας έχει υποστηρίξει και στα παιχνίδια του κυφέλου. Ήταν μια ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι, μιας και είχαμε και τον Πέλκα, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό και θέλαμε να τον υποστηρίξει λίγο περισσότερο, μιας και έχει το στοιχείο του να τρέχει περισσότερο στο γήπεδο. Another aspect is that having two games in three days, I had to analyze very well the possibilities and how player matches better for one game and how the other could manage the next game. Και επίσης έχοντας τρία παιχνίδια σε δύο μέρες, θα έπρεπε σε δύο παιχνίδια σε τρεις μέρες, θα έπρεπε να σκεφτώ ποιος ταιριάζει στα χαρακτηριστικά περισσότερο σε κάθε παιχνίδι. Αυτή η τρέλα που έχει ο κόσμος και την είδαμε και στην κερκίδα και ίσως να επηρέασε και όταν χαλάρωσε η ομάδα στο 0-2 και δέχτηκε τον γκολ. Μήπως είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος ενώ του αγώνα κυπέλλου. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η προσμονή για το πρωτάθλημα και ίσως. This craziness that our fans show in a good way might fantastic be. Fantastic way. Fantastic. Σε με φανταστικό τρόπο δείχνουν αυτή την τρέλα τους. No, could happen to receive one goal. Not, it's football, the opponents have one group of good players. We won the game, this is important, and this is the only one thing that matters. We are not relaxed, everyone is thinking to win the next game. For sure we'll have a good mentality. You must know that the cup are the semi-finals and we have to play two games. Then, at the end of these two games, for us it's important to go in the final. Μπορεί να συμβεί το να δεχτείς κάποιο γκολ. Έχεις απέναντι σου και μια ομάδα με ένα καλό σύνολο. Δεν θεωρώ ότι χαλαρώσαμε σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Έχουμε μια σωστή νοοτροπία. Ξέρω ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ σωστά το παιχνίδι του κυπέλου. Είμαστε στα ημιτελικά. Είναι ένας στόχος μας. Οπότε ξέρω ότι θα κάνουμε ό,τι ακριβώς περνάει για να φτάσουμε στα τελικά. In football and probably also in other sports, there are these situations when you have to have a full image of the season, of the games to come, of the targets, and to take some decisions, and which shouldn't create many problems, even if they create risks. But to achieve the targets, you have to follow a strategy. You cannot be crazy and say, no, I do this and finish in any circumstances. No, there are games and games, situations and situations. Players that match better than others in some games, injured players, cards, a lot of things. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν θα πρέπει να βλέπεις την πιο μεγάλη εικόνα, θα πρέπει να έχεις μια στρατηγική την οποία θα ακολουθήσεις και να παίρνεις κάποια ρίσκα τα οποία δεν θα κοστίσουν. Υπάρχουν καταστάσεις που μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχεις σχεδιάσει, τραυματισμοί, κάρτες, η αγωνιστική κατάσταση των παιχτών. Then we have to be prepared for the next game, but on the same time we have, as I said, a strategy, all of us, and we think to and we want to achieve our targets. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν μια τακτική, μια στρατηγική την οποία έχουμε, βλέποντας πρώτα το επόμενο παιχνίδι και πετυχαίνοντας τους στόχους μας. But it's normal, the players love him as he loves the players, and they wanted to send a message of happiness to our boss. Φυσικά οι παίκτες τον αγαπούν, αυτός τους αγαπά επίσης. To dedicate, yes, the goal and the 3 points today. Θέλαν να το αφιερώσουν την νίκη και τον γκολ για τους 3 βαθμούς σήμερα, οπότε ήταν δική τους ιδέα και όταν σκοράραμε το έκανα. Υπάρχει ερώτηση. Τελευταία. Όσο γίνεται να αναφερθήκαμε σε αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω
τεράστια έκπληξη που δέχτηκε μετά το τέλος της συνέντευξης που έδωσε. There are people that have in their life just this happiness to be close of the team, and we must be always close of them. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά την χαρά, την μοναδική χαρά την οποία παίρνουν από την ομάδα και θα πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα τους.